Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, καλημέρα, καλησπέρα από την Άγια Σοφιά. Ένα διαφορετικό αρχικό βίντεο από τον Πυλώνα, τον τέταρτο και τελευταίο, παρέα με τον φίλο μου τον Θάνο από την Κεσαριανή, να περιγράψουμε ό,τι οι έργα γίνονται και σήμερα. Η Σκαλοσιά έχει φάει αυτά τα μπατάρια, αυτά τα αμάκια, έχει αγκαλιάσει πλέον το μισό, τη μισή Σκωτία. 1-2-3 ταμάκια, 3,5 ταμάκια έχουν μείνει, δεν ξέρω πόσα πατώματα, όπως τα λένε τα μαστόρια. Βλέπετε, τριβείο πέφτει στο μέτωπο του Πυλώνα, την Πυλώνια οδό δηλαδή, και ο άλλος με παραντίνα αλήθει το αριστερό τμήμα του αυτού Πυλώνα. Βλέπετε με το τριβείο πόση σκόνη βγαίνει. Λιένεται τώρα ο Πυλώνας για να πέσει μετά η Παραντίνα. Ένα καροτσάκι του σούπερ μάρκετ ήρθε μόλις από το Μασούτ, είναι ρε, ή από το Γαλαξία. Δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι το. Συμμετέχουν και αυτή δυναμικά στα έργα της Αγκαστοπιάς. Χορηγός. Για πάμε κάπου εδώ πέρα στα παιδιά της Άτια. Άτια η εταιρεία που βάφει τους πύργους της Άγιας Σοφιάς. Βλέπετε τα τέσσερα παραθύρια, τέσσερα το πολλαπλασίασα, τα τρία παραθύρια που είναι λευκά. Από εκεί στηριζόταν σε αυτό το πάτωμα η Σκαλοσιά, βγήκανε και τώρα μερεμετίστηκε και ο Φιλαράκος με την πατανόβουτσα, το ρολό περνάει ένα και δύο χέρια με το χρώμα που ντύνεται ο πύργος. Άντε να βάλω το μαυρογιάλι. Βλέπω ακόμα 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θέλουμε ακόμα 6 μερεμέτια στα παραθύρια αυτά, έτσι ώστε να σχηματιστεί το παζλ και να αποπερατωθεί ο πύργος από πλευράς βαφής. Εύχομαι να είδατε όλοι τα βίντεο του Ιάκου, τα καταπληκτικά βίντεο του Ιάκου με το drone που σας δείχνει τα 10 13 ντυμένα της Αγίας Σοφιάς με τα καρεκλάκια. Επαναλαμβάνω, τα 10 13 με καρεκλάκια. Τι μας απομένει? Ο 14ος τομέας δεν έχει καρεκλάκια, είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, τα μουσεία. Άρα οι άλλοι 13 τομείς έχουν αντιθεί με κυτρινόμαυρα καρεκλάκια εξών τα επίσημα και πάνω από τα επίσημα που είναι τα δημοσιογραφικά. Να ξέρετε κάτι, τα δημοσιογραφικά θα αντιθούν με κάτι πώς να το είπε, χθες, ρε, γαμώτο, με κάτι σαν γραφιάκια θα είναι εκεί πέρα, να στείλουν τα λάπτοπ και τα καρεκλάκια τους θα είναι και αυτά κίτρινα. Σε αντίθεση, τα κάτω, οι τομείς, δηλαδή ένα που είναι τα επίσημα, και ένα άλλο τομέα που είναι στην παλιά, ένα, δύο, ναι, εκεί δεν θα αντιθούνε επίσημα, ένα, δύο και από πάνω από τα επίσημα δεν θα αντιθούνε με καρεκλάκια κοινά όπως θα κάθεται ο δικός μας φυσινός, θα αντιθούνε με πολυθρόνες, τα high society καρεκλάκια. Και ήρθε η στιγμή πάλι να αναφερθώ στον κύριο Κώστα Νεστορίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση, παιδιά, από τα τόσα μηνύματα και τις πληροφορίες που θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον κύριο Κώστα Νεστορίδη. Λοιπόν, ο πιο απλός τρόπος είναι το βιβλιάριο καταθέσεων στο όνομα Κώστα Νεστορίδης, τράπεζα Eurobank. Έχω βγάλει στα πώς θα λένε, social media, πώς θα λένε αυτά, στα facebook και τα λοιπά, το λογαριασμό ταμεστηρίου του Eurobank του κυρίου Κώστα Νεστορίδη. Μισό ευρώ να βάλει ο καθένας, μαζέψαμε 12 χιλιάρικα και συνεχίζουμε. Θα διοργανωθεί η βραδιά για τον κύριο Νεστορίδη στη Βυζαντινή γωνιά, πάνω κάτω ένα δεκαρικάκι είσοδος,
με τα έσοδα μέσω καρτών να πάνε στο στρατού του Μενίδη και ο Μενίδης μετά να τα δώσει τα λεφτά μέχρι σεντ στον κύριο Νεστορίδη. Μία άλλη σκέψη που θα υλοποιηθεί πρώτα ο Θεός εδώ σε λίγων ημερών είναι ένας φιλικός αγώνας των παλεμάχων της ΑΕΚ με το πιο δυναμικό και το πιο αγαπητό σώμα σε όλη την Ελλάδα. Είμαι σε διεργασίες τώρα με τον αρχηγό για να κανονιστεί και αυτό το παιχνίδι προς τιμή του κύριου Νεστορίδη. Τα είπα όλα, πιστεύω τα είπα όλα. Φίλες και φίλοι, έχω μια τεράστια. Πιο τεράστια δεν γίνεται. Συγκινητική στιγμή. Πεταχτήκανε όλα τα παιδιά από εδώ. Παππού, εδώ, μίλα εδώ. Ό,τι θέλεις, πες τα εδώ. Για ποιο λόγο ήρθες εδώ? Είναι ο εγγονός, έτσι. Να μην πεθάνω. Αφού πάω και το δω, θα βγω εκεί και πέθανα. Πες το λίγο πιο δυνατά. Είσαι ο παππούς, ποιο όνομά σου, το όνομά σου? Ο παππούς ο Αντώνης, 91 χρονών. Όχι, 89. 89. Μην κλέβω. Και από ό,τι κατάλαβα, ήρθες με το αυτοκίνητο του εγγονού και τον παρακάλεσες. Αντώνη και εσύ. Αντώνη, πήγαινε με πού? Στο γήπεδο. Για ποιο λόγο? Την αγάπη μου. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Ναι, αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Για ποιο λόγο ήρθες εδώ? Από πού ήρθες? Το παλεύω. Ναι. Εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Και παρακολουθώ εδώ. Βλέπεις τα βίντεο, έτσι. Είχα έρθει και πέρσι. Και πέρσι. Μπήκες? Πέρσι. Δεν τα κατάφερες. Δεν τα κατάφερες, ναι. Λοιπόν, μία περίπτωση. Ναι. Μπορώ να το δω και μόλις το για δω... σένα ας παρανομήσω. Μόνο για σένα, ναι. Θα παρακαλέσω το σκοπό. Θα παρακαλέσω με όλη μου τη δύναμη το σκοπό για μια φωτογραφία να μπεις μέσα. Κύριε Αντώνη μου, 89 χρόνια, γιατί η ΑΕΚ είσαι εσύ και όλη η δικιά σου ηλικία, όπως ο κύριος Νεστορίδης, και πονάτε, το βλέπω. Έχεις έρθει έτοιμος να κλάψεις είσαι. Για τον Κώστα μου λες. Ναι, το ξέρεις. Ποια περιοχή ήρθες, κύριε Αντώνη μου? Το Γέρακα. Από το Γέρακα. Λοιπόν, θα κάνω τα πάντα για να μπεις μέσα. Εντάξει, να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Ένα κερί στον πατέρα μου, τίποτα άλλο. Τον έκανα 56 χρονών. Το Σεραφείο πάνω αριστερά. Ο Κωστάκης. Ναι, και απέναντι. Ναι. Είναι και ο Μίμης. Ναι. Το τι αισθάνομαι δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Το τι αισθάνομαι. Φτάνει. Δεν μου τον πεθάνει. Σε ευχαριστώ. Σε υπέρ ευχαριστώ. Να είσαι καλά και γερός. Να αφήσεις να αρχίσεις. 14. Και ο πατέρας μου έτσι είναι. Στη δικιά σου την ηλικία είναι. Τα ίδια προβλήματα πιστεύω έχετε. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει. 9-11 εδώ. 21 εκεί που το γράφει. Εν τιμή του λόγου, παιδιά,
γιατί έκλεισα το τηλέφωνο για κάνα μισάωρο τουλάχιστον. Έχω έρθει μια παρέα εδώ πέρα στην καφετέρια την DNP να κινηματογραφήσω από εδώ πέρα το βάψιμο του πλαϊνού, του αριστερού τμήματος όπως κοιτάμε τώρα, τον πυλώνα. Έχω παρέα μου, όπως είπα στην κινηματογράφηση, το φίλο μου το Θάνο από την Κεσαριανή. Παλιός οριτζιναλίστας, τώρα κατασταλαγμένος με την οικογένειά του. Πάμε να πούμε δύο κουβέντες, τόσο για την προσπάθεια που γίνεται με τον κύριο Νεστορίδη, όσο και αυτό που θέλει να δώσει ο Θάνος. Πάρκα στο κινητό Θάνο. Καλησπέρα, παιδιά, και από μένα. Κοίτα, βλέπει, στόχευσε εκεί πέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να προσφέρω προς τον Γιώργο και το κανάλι του κάθε εβδομάδα. Σε όλους τους αεξίδες, βέβαια, φυσικά. ΑΕΚ μιλάμε. Μόνο και για την ΑΕΚ, για την αγάπη μας για την ΑΕΚ. Είμαι ο Θάνος. Είμαι ο Θάνος, λοιπόν, από Κεσαριανή. 30 χρόνια στην ΑΕΚ. Δουλεύω στη λυρική σκηνή, στο Σταύρος Νιάρχος. Και έχω να δηλώσω πως δύο άτομα κάθε εβδομάδα θα έρχονται από να παρακολουθούν. Δηλαδή. Από την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν. Θα παρακολουθούν δύο άτομα τις παραστάσεις λυρικής σκηνής. Δωρεάν. Μια προσφορά από μένα προσωπικά. Και για τον Κώστα Νεστορίδη, αυτό ο άνθρωπος σύμβολο για την ομάδα μας και για όλους τους αεξίδες. Πάντα κάθε εβδομάδα θα έχει για δύο άτομα προσκλήσεις για το θέατρο. Και ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει, όπου τολμούν οι αετοί. Original Κεσαριανής. Λοιπόν, αυτός, παιδιά, ήταν ο φίλος ο Θάνος. Γενναία η προσφορά του. Εκμεταλλευτείτε την κάθε εβδομάδα μέσω μηνυμάτων. Θα κερδίζουν όποιοι γράφουν τα μηνύματα. Συνεχίστε με τον Γιώργο. Ναι. Θα το σκεφτώ και εγώ πώς θα γίνει. Έτσι ώστε δύο αεξίδες, θέλω να πιστεύω, εδώ εντός Αττικής, γιατί η λυρική σκηνή είναι στην Αθήνα, αλλά και οι συμμετοχές από την επαρχία ευπρόσδεκτες. Έτσι, στηρίζουμε πάλι Κώστα Νεστορίδη. Παρεάκι μας εδώ στο DNP, πάμε στο παρεάκι μου. Το παρεάκι με την πυρίτσα εδώ είναι ο φίλος μου. Είναι ο φίλος μου. Ο Άγγελος από το Βόλο. Εδώ, αυτή η γνωστή φυσιογνωμία σε όλο τον κόσμο της ΑΕΚ, που ακόμα δεν ξέρω ποιος είναι. Θα το βρω όμως σε λίγο. Εγώ είμαι ο Τάσος από την Καστοριά. Τάσος από Καστοριά και είσαι έτοιμος να πας πού? Τι, όχι ρε, δεν θα φύγει. Για Γερμανία δεν θα φύγει. Α, Γερμανία θα φύγω. Έτσι, είναι για εκεί και ήρθε μόνο για τον αγώνα. Και εδώ είναι το παλικάρι μας με την γενναία προσφορά. Από ο φίλος μου, ο Θάνος από την Κεσαριανή. Παιδιά, αυτό που γίνεται είναι εκπληκτικό. Και τα μπαλκόνια να κάνει. Και τους υπόδες. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, παιδιά, σε λίγο με περιγραφή από τις εργασίες της Αγιαστοφιάς. Όσο βλέπω τέτοιο κόσμο στη ΣΑΕΚ, θα είμαι στις επάλξεις της κινηματογραφήσεως και όχι μόνο. Τίγκα ΑΕΚ, Τίγκα Κώστας Νεστορίδης.